αυτή. Όμως πάμε στην καλή είδηση την ημέρα, της ημέρας. Καθώς βρέθηκε η λύση στο πρόβλημα τουλάχιστον 200.000 μαθητών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο 200.000 μαθητές, είναι και ο αγώνας και η αγωνία καθημερινή των γονέων και των συγγενών τους, καθώς υπάρχει και οικονομική αδυναμία στην εποχή μας, αντιληπτή από όλους. Λύθηκε λοιπόν το πρόβλημα της αναφοράς 200.000 μαθητών με την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, που έχουμε στη γραμμή μας. Καλή σας μέρα, Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Επιτέλους, καλά νέα για την αγωνία των γονέων των μαθητών αυτών στην περιφέρεια κυρίως. Αυτό πώς καταφέρετε να βρείτε τη λύση, γιατί ήταν ένα εμπόδιο που ήταν ανυπέρβλητο για αρκετά χρόνια. Διαρκώς είχαμε μια φαγωμάρα και μια κόντρα τέτοια εποχή πάντα με τον εκάστοτε υπουργό. Κοιτάξτε, να δείτε, υπάρχουν δύο ειδών ζητήματα που δημιουργούσαν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση της μεταφοράς 200.000 μαθητών σε όλη την Ελλάδα. Το ένα ήταν το θεσμικό πλαίσιο και το δεύτερο βεβαίως ήταν η οικονομική δυσκολία καταβολής των τιμημάτων μεταφοράς στους μεταφορείς. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει τώρα είναι το εξής. Παρατείνουμε το υφιστάμενο καθεστώς για φέτος, για την σχολική χρονιά που ξεκινά το 12-13, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, υπό τον όρο βεβαίως ότι οι μεταφορείς θα προβούν σε έκπτωση που θα ξεπερνά το 17%, θα είναι τουλάχιστον 17%. Ήδη η πρώτη ανταπόκριση από τα ΚΤΕΛ και τα ταξί είναι θετική προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα γι' αυτό να τους ευχαριστήσω, γιατί δείχνουν κατανόηση στο μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, παρότι οι άνθρωποι επί δύο χρόνια είναι απλήρωτοι για ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αμέσως μετά, σε σύσκεψη που κάναμε και με τους 13 περιφερειάρχες, συνεννοηθήκαμε να προχωρήσουμε σε νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα εξορθολογίζει το σύστημα, θα αναθέτει την μεταφορά στις περιφέρειες με διεθνείς διαγωνισμούς που θα διεξάγουν αυτές όπως το κάνανε στο παρελθόν. Μάλιστα. Δηλαδή αφαιρείται αυτή η αρμοδιότητα από τους Δήμους, διότι εκεί παρουσιάστηκε μια δυσκολία στους διαγωνισμούς. Φέτος, να φανταστείτε, που επιδιώξαμε να εφαρμόσουμε το πλαίσιο, φαίνεται ότι από τους 325 Δήμους μόνο 30 έως 40 θα είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν, όχι με δική τους παιδιότητα, αλλά γιατί και το τίμημα είναι εξαιρετικά χαμηλό και βγαίνουν άγωνοι οι διαγωνισμοί. Τώρα λοιπόν έχουμε 25 εκατομμύρια ουσιαστικά διασφάλιση δημοσίου χρήματος υπέρ του κράτους, κάλυψη της φετινής χρονιάς, εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου όπου η αρμοδιότητα περνάει στους περιφερειάρχες και έχουμε δεσμευθεί παράλληλα να ξεκινήσει και η διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Οικονομικών και των Μεταφορέων και των περιφερειών για την διαμόρφωση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα προσδιορίζει το σύστημα με το οποίο θα γίνεται η μεταφορά αλλά και το κόστος του επιβατοχιλιόμετρου, και για να καλύψουμε τα απλήρωτα των προηγουμένων ετών έχουμε κάνει δύο κινήσεις. Απογράψαμε τις οφειλές του 2011 και τις εντάξαμε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους, οι οποίες θα αρχίσουν να πληρώνονται μόλις η Ελλάδα εκταμιεύσει τα χρήματα από την μεγάλη δόση, και διασφαλίσαμε γύρω στα 21 εκατομμύρια, τα οποία θα καταβάλουμε αμέσως για τα ποσά τα οποία οφείλονται το 2012 στους μεταφορείς, ώστε να προσέλθουν στις διαδικασίες και να καλύψουν τη μεταφορά των μαθητών για φέτος. Περίπου το ποσό. Δέσμευση παράλληλα, ναι, 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 ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κανονικά και τα υπόλοιπα ποσά που τους οφείλουμε. Σκεφτείτε ότι τους οφείλουμε 70 εκατομμύρια για το 2011, τα οποία θα μπουν στο ληξιπρόθεσμα, και έχουν καταβληθεί τους προηγούμενους μήνες του 2012 μόλις 15 από τα 90 εκατομμύρια που τους οφείλονται για το 2012. Τώρα τους καταβάλλονται άλλα 21 εκατομμύρια και θα κοιτάξουμε να διασφαλιστούν και τα υπόλοιπα που τους οφείλονται, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν κανονικά τη δουλειά τους. Κύριε Στυλιανίδη, όχι μόνο καταφέρετε να πείσετε τις μεταφορείς να μπουν στη διαδικασία πάλι, παρότι έχουν, όπως και ήδη έχετε παραδεχτεί ως Υπουργείο και κύριε και τιμή σας, κύριε Στυλιανίδη, να το λέτε και δημόσια, ότι έχουν αδικηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν να παίρνουν 140 εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπήρχαν σπατάλες και υπερβολές στα κόστη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Εξορθολογίζεται το σύστημα, αλλά προστατεύονται και οι επαγγελματικοί κλάδοι οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες. Και γλιτώσατε και 25 εκατομμύρια. 25 εκατομμύρια μίνιμουμ από την έκπτωση, δηλαδή, που μας κάνουν φέτος. Τόσα χρόνια τι παιχνίδι παίζονταν, αν μπορούμε να γλιτώσουμε 25 εκατομμύρια, αντί να πληρώσουμε τους ανθρώπους τις πραγματικές τους ανάγκες και να γλιτώσουμε 25 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, να σου πω, δεν θέλω να σχολιάζω το παρελθόν. Εγώ και όλοι οι συναδελφοί μου είμαστε εδώ για να βρούμε λύσεις για το μέλλον. Προσπαθούμε λοιπόν
και εξοικονόμηση πόρων να κάνουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Προτάσουμε τα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την εξυπηρέτηση των γονιών και των παιδιών που πρέπει να πάνε στο σχολείο το Σεπτέμβρη. Ευχαριστούμε και τους περιφερειάρχες για τη συνεργασία, αλλά και τους μεταφορείς που ανταποκρίθηκαν μέχρι στιγμής επιτυχώς σε αυτήν την πρόσκληση. Ελαφρύνουμε τους Δήμους που έχουν 100 προβλήματα ακόμα να αντιμετωπίσουν και θα είχαν μπλοκές αυτήν την ιστορία. Και νομίζω ότι αρχίζουμε να δρομολογούμε μια οριστική λύση για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, από το οποίο κερδίζει και η κοινωνία, κερδίζει και το κράτος και η επαγγελματική κλάδη και κυρίως οι εξυπηρετούμενοι πολίτες και δει τα παιδιά μας στις απομακρυσμένες περιοχές τα οποία θα πρέπει να εξυπηρετηθούν εν ώψη της σχολικής χρονιάς. Εγώ μεταφράζω το λόγο σας τελευταίο σας κομμάτι, ότι όσοι κατάφεραν να πάρουν χρήματα που δεν έπρεπε να τα πάρουν, τα πήρανε, πάμε από την αρχή να σώσουμε την παρτίδα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, γιατί τελικά έφεραν μεγάλα ποσά αέρας και το αντιλαμβάνονται και οι φίλοι ακροατές αυτό, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, να σας πω, κατά την προσωπική μου άποψη, ναι, ο τρόπος υπολογισμού του επιβατοχιλιόμετρου ήταν επιδήμιος για το δημόσιο. Έως υπερβολικός. Γι' αυτό ακριβώς θα υπάρξει τώρα διαπραγμάτευση ώστε να διαμορφωθεί καινούργια κοινή υπουργική απόφαση. Μήπως υπήρχε και παιχνίδι. Θα εξορθολογίζει το κόστος. Ναι, ήταν όμως ένα παιχνίδι των τοπικών παραγόντων που βοηθούσαν συγκεκριμένους μεταφορείς να έχουν και ένα. Κοιτάξτε, εγώ ο στόχος ενός πολιτικού είναι να δίνει λύσεις. Τώρα ευθύνες αποδίδουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Κύριε Υπουργέ, έχουμε ερωτήσεις από γονείς που είναι ανήσυχοι για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αν έχει λυθεί. Στους βρεφονηπιακούς, θα σας δώσω μια εικόνα και εκεί. Εκεί λοιπόν εφαρμόζεται ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο δαπάνησε περίπου γύρω στα 500 εκατομμύρια για την τελευταία τριετία. Για φέτος υπήρχε προϋπολογισμός 125 εκατομμυρίων. Επιτύχαμε να διασφαλίσουμε το προσωπικό κατ' εξαίρεση από την Τρόικα, τις θέσεις δηλαδή που απαιτούνται, παρότι είχαμε καθυστερήσεις στις διοικητικές διαδικασίες και προλαβαίνουμε τώρα να βάλουμε σε λειτουργία τους ρεφονιδιακούς σταθμούς των Δήμων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αμέσως μετά καλύψαμε με τους εφιστάμενους πόρους 43 με 45.000 δικαιούχους, αλλά είχαμε μια εκρηκτική αύξηση της ζήτησης, η οποία έφτασε τις αιτήσεις περίπου σε 84.000. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό μαζί με το Υπουργείο Εργασίας, με τον κύριο Βρούτση, είχαμε μια στενότατη συνεργασία και επιτύχαμε προς τρεις κατευθύνσεις αποτελέσματα. Πρώτον, το Υπουργείο Εργασίας αύξησε τα κονδύλια κατά 20 εκατομμύρια. Δεύτερον, αφήσαμε απ' έξω τους δικαιούχους των ΚΔΑΠ. ΚΔΑΠ δεν είναι βρεφονιπιακή. Ναι, ναι. Είναι πιστοποιημένες σχολικές μονάδες που απασχολούν τα παιδιά τον ελεύθερο τους χρόνο. Τις περιορίσαμε μόνο σε αυτές που είχαν ενταχθεί παλιά, δεν εντάξαμε άλλες. Και μειώσαμε τα τροφεία, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν περισσότερα παιδιά. Έτσι θα έχουμε μια βελτίωση απορρόφησης περίπου 20.000 ατόμων. 45.000 λοιπόν και 20.000, πάμε σε 65.000. Και προσδοκούμε αυτή τη στιγμή με μια πρωτοβουλία που αναπτύσσουμε να καλύψουμε ακόμα ένα σημαντικό νούμερο. Όταν θα είμαστε έτοιμοι θα σας το ανακοινώσω, ώστε η κάλυψη να ξεπεράσει το 80% και έτσι να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα ποσοστά που πραγματικά έχει ανάγκη η κοινωνία. Να σημειώσω, κύριε Σιλιανίδη, ότι οι αιτήσεις που έγιναν ξεπερνούν τις 80.000, νομίζω 84.000. Νομίζω ότι είναι ένα ποσοστό που προφανώς το αναμένατε, αλλά δεν ξέρω αν σας φάνηκε και υπέρογκο, δεν είχαμε προηγούμενο τέτοια. Ναι, είναι σαφές, είναι υπερβολικό λόγω της κρίσης και αυτό που κυρίως μπορώ να πω είναι ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί γονείς παίρνουν τα παιδιά τους από τους ιδιωτικούς σταθμούς που τα δίδακτρα ήταν ακριβά και τους πάνε στους δημοτικούς για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν έτσι και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες οικονομικές. Νομίζω ότι με τη συνεργασία που έχουμε κάνει με την ΚΕΔΕ και με την ΕΤΑ και με το Υπουργείο Εργασίας θα επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα επιληθεί και αυτό το ζήτημα. Κύριε Στυλιανίδη, είστε υπουργός της κυβέρνησης, είστε ισχυρό θεσμικό στέλεχος και για τη Νέα Δημοκρατία και για την κυβέρνηση. Σε δύσκολες μέρες για τον τόπο μας, οφείλω να σας κάνω 2-3 ερωτήσεις ακόμα που ξεπερνούν το θέμα της ημέρας, στην καλή είδηση. Παρακαλώ. Και θα ήθελα παρακαλώ να. Γιατί ξέρω και από το παρελθόν ότι δεν αποφεύγετε τις δύσκολες ερωτήσεις. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Χειμώνας συγκρούσεων με μέτρα που κατά ένα ποσοστό, ακόμα και από υποστηρικτές της κυβέρνησης, ακόμα και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θεωρούνται μέτρα σκληρά, βάναυσα, έως και μέτρα εξαθλίωσης. Κάποιοι τα έχουμε αποδεχτεί ως πολίτες. Κάποιοι άλλοι δεν τα έχουμε αποδεχτεί και αντιδρούμε. Ξέρετε ότι θα είστε και εσείς κυματοθράφτης και ως κυβερνητικός τέλεχος και ως βουλευτής Ροδόπης. Θα έχετε και εσείς τα αρνητικά μηνύματα, θα έχετε και εσείς φθορά προσωπικά. Είστε έτοιμος να γίνετε τη δοκιμασία. Ακούστε. Ένας υπεύθυνος πολιτικός δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ωρεοποιεί τις καταστάσεις, ούτε να κρύβει τα προβλήματα κατά το χαλί. Οι επιλογές είναι δύο και είναι καθαρές μπροστά μας.
Η μία επιλογή είναι να επαναστατήσουμε σε τέτοιου είδους περιοριστικές πολιτικές, εξυγιαντικές ή μεταρρυθμιστικές πολιτικές και να βρεθούμε εκτός ευρωζώνης με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Να βρεθούμε δηλαδή σε μια κατάσταση που δεν θα έχουμε στον ήλιο μοίρα και θα γυρίσουμε τη χώρα μας 20-30 χρόνια πίσω, ξεκινώντας από το σημείο 0. Αυτό είναι η δική σας άποψη της κυβέρνησης, να επιτρέψουν το σημείο σας. Όχι, εγώ σας βάζω τις δύο επιλογές όπως τίθενται από τους ξένους. Δεν λέω ούτε για κυβερνητικές ούτε για αντιπολιτευτικές επιλογές. Που επηρεάζουν... Οι επιλογές όπως τίθενται από το διεθνή παράγοντα είναι δύο. Η μία είναι μένουμε αδρανείς και βουλιάζουμε. Πάμε 20 χρόνια πίσω, βγαίνουμε εκτός συστήματος και ξαναξεκινούμε από το 0. Είναι μία άποψη. Η άλλη άποψη είναι μπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, πολεμούμε με όλες μας τις δυνάμεις, κάνουμε τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, επομιζόμαστε το κόστος, προσπαθούμε αυτή η κατανομή του κόστους να είναι κατά το δυνατόν δίκαια, ώστε να σηκώσουμε γρήγορα κεφάλι και να μπορέσουμε να ξαναπαίξουμε το ρόλο που πρέπει να παίξουμε ως μία από τις σοβαρότερες 30 οικονομίες του χώρου, του κόσμου, δίδοντας τη δυνατότητα και στην κοινωνία μας να μείνει όρθια. Σαφώς δεν είναι εύκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και κυρίως είναι δύσκολο για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι υποφέρουν, βρίσκονται κάτω από το μέσο όρο, αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα επιβίωσης. Γι' αυτό και εγώ υποστηρίζω με τοπικά, αν θέλετε, ως Υπουργός Εσωτερικών, ότι θα πρέπει να μείνουν όρθια τα κοινωνικά δίκτυα που θα κρατήσουν το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας που υποφέρει περισσότερο από όλους. Τους άστεγους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανέργους, τους αναξιοπαθούντες, τις μονογονεϊκές, οι πολύτεκνες οικογένειες κτλ. Εμείς τουλάχιστον από το χώρο του Υπουργείου Εσωτερικών μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση δίνουμε την μάχη προς αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά δεν βλέπουμε να έχουμε πολλές επιλογές μπροστά μας. Είναι ή θα πολεμήσουμε και θα κερδίσουμε το στοίχημα, κάνοντας τολμηρές μεταρρυθμίσεις, εξορθολογίζοντας τα οικονομικά και βελτιώνοντας τις επιδόσεις του κράτους σε ορισμένους τομείς, ή διαφορετικά θα πρέπει παθητικά να αποδεχτούμε τις εξελίξεις και να βουλιάξουμε υπονομεύοντας, αν θέλετε, και την προοπτική του έθνους μας, όχι μόνο του κράτους. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μια ανάσα για δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με μια-δύο ερωτήσεις για την κομματική πειθαρχία εν ώψη προϋπολογισμού και πακέτου μέτρων. Σε ένα λεπτό επιστρέφω. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Α989, Σπύρος Χαριτάτος στο μικρόφωνο, εδώ στην Γιάφκα, στη συνωμοσία των φίλων ακροατών, για ό,τι μας καταδυναστεύει, για ό,τι μας ενοχλεί, ασκώντας καταγγελτικό λόγο, ποιοτικό χιούμορ, εδώ θα αρπαζόμαστε, θα αγαπιόμαστε, αλλά βρε αδερφέ, κάτι ελπίζουμε ότι θα αλλάζει τη ζωή μας στην πιο δύσκολη εποχή που ζούμε ως Έλληνες τα τελευταία 30, ίσως και 50 χρόνια. Ξεκινήσαμε μια καλή είδηση, καθώς δόθηκε λύση στη μεταφορά 200.000 μαθητών, αλλά και στην απορρόφηση τουλάχιστον 70-80% των 84.000 αιτήσεων για βρεφονιπιακούς σταθμούς, λύση την οποία έδωσε και ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευρυπίδης Ηλιανίδης, που είναι στην παρέα μας και να ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Υπουργέ, πολλά τα ερωτήματα φίλων ακροατών με το που άκουσαν τις αναφορές σας. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θα παραμείνετε κι εσείς, είστε σκέψη, είστε βέβαια και κυβερνητικός τέλεχος, είστε υπουργός, αν πιστεύετε ότι πρέπει όλοι. Όλες οι απόψεις μέσα στην Νέα Δημοκρατία να εκφράζονται με μια κοινή γραμμή και δεν θα πρέπει να υπάρχουν δεύτερες ή τρίτες σκέψεις πριν δημόσια υποθεί κάτι, κάτι που συμβαίνει ούτως ή άλλως στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν λίγο χάσει τα νερά τους μέσα στο κόμμα. Πάμε σε ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα ψηφιστεί λογικά μαζί με τον προϋπολογισμό. Αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει απόλυτη πειθαρχία σε αυτό? Κοιτάξτε, η πολυφωνία είναι ένα υγιές φαινόμενο σε κάποιο κόμμα. Από την ώρα όμως που θα αποφασιστεί μια κεντρική γραμμή, θεωρώ ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται σεβαστή για να μπορέσει να κυβερνηθεί ο τόπος. Και εν πάση περιπτώσει σε αποφάσεις τέτοιου είδους σαν αυτή που συζητάμε, αυτό το οποίο προέχει είναι το εθνικό συμφέρον και η πολιτική ευθύνη που έχουμε όλοι έναντι της κοινωνίας και κυρίως της νεότερης γενιάς. Αυτό νομίζω ότι είναι υπέρτερο όλων και πρέπει να προσδιορίζει τη στάση μας ως πολιτικών. Αν κλεινόμαστε στο εφήμερο όφελος και στις λαϊκίστικες προσεγγίσεις που οδήγησαν στα σημερινά διέξοδα, τότε δεν κάνουμε κάτι. Κάνουμε κακό στην πατρίδα μας. Και άρα δεν έχουμε λόγο να υπάρχουμε και πολιτικά. Ναι, αλλά πολλοί λένε ότι αν θέλετε εθνικό συμφέρον, τότε θα πρέπει να πάρετε από την ζήμες, θα πρέπει να πάρετε τα 2 δις που ίδια η Βουλή αποφάσισε ότι μας χρωστάει ζήμες και όχι να κλειστούμε στα 270-300 εκατομμύρια ευρώ με όποιες άλλες παροχές θεωρούνται θετικές. Υπάρχει ένας αντίλογος σε αυτή τη διαδικασία ζήμες. Μάλιστα ήταν και. Και το πεδίο επιχειρημάτων του ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σας χθες στη Βουλή. Σε τέτοιου είδους συζητήσεις και σε τέτοιου είδους αποφάσεις που δεν είναι καθόλου εύκολες, είναι δύσκολες αποφάσεις, θα πρέπει κανείς να συνεκτιμά τα θετικά και τα αρνητικά. Δηλαδή, τι μπορεί να χάσει και τι μπορεί να κερδίσει.
Εφόσον λοιπόν πάρθηκε μια τέτοια απόφαση, αντιλαμβάνεστε ότι το ισοζύγιο υπέρ της χώρας από τις πιθανολογούμενες ζημίες που θα πάθαινε εάν δεν ολοκλήρωνε αυτή τη διαδικασία ήταν μάλλον θετικό. Γι' αυτό και υπάρχει μια τέτοια απόφαση. Αυτό το λέω χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα. Γνωρίζω όμως ότι είναι συμβασιοποιημένες πάρα πολλές σχέσεις σε πάρα πολλά υπουργεία με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν εξηλαιώνεται μια εταιρεία βεβαίως για λάθη που μπορεί να έχει κάνει ή περίεργες δοσοληψίες. Αλλά από την άλλη, αυτό το οποίο εμείς πρέπει να προτάξουμε είναι τι όφελος ή τι ζημία μπορεί να έχει η χώρα μας από κάθε απόφαση. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να προτάχθει και σε μια τέτοια απόφαση. Δόθηκε εντύπωση ότι έπρεπε να κλείσει γρήγορα το θέμα πριν βρεθεί ενώπιον της Άγγελα Μέρκελ ο Πρωθυπουργός. Αυτό είναι, δεν είναι τόσο επιδερμικό το ζήτημα. Δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και επιχειρησιακό. Άμα έχει συμβασιοποιημένες σχέσεις συνεργασίας ως κράτος, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ζωτική σου λειτουργία και ξέρεις ότι αν αθετήσεις αυτή τη λειτουργία η ζημία οικονομική που θα πάθεις θα είναι πολλαπλάσια, τότε προχωράς σε έναν επώδυνο ίσως συμβιβασμό για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί η κρατική μηχανή και να απολαμβάνει αυτών των υπηρεσιών. Πιστεύω ότι τέτοιου είδους κριτήρια μεσουράνησαν. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή ήταν μια διακομματική απόφαση η οποία πάρθηκε από την προηγούμενη κοινοβουλευτική σύνοδο και όφιλε η Ελλάδα να την τηρήσει, διότι ήταν απόφαση της Βουλής της. Κύριε Σελενίδη, επειδή έχετε άποψη από σύνορα, από περιοχές απομακρυσμένες από την πολύ βουλή πρωτεύουσα, που όλα εδώ αποφασίζονται και όλα εδώ κρίνονται, υπόθεση ειδικά μισθολόγια και αδυναμία εξυπηρέτησης της καθημερινότητας από τους ένστολους φίλους μας, άνδρες και γυναίκες που πετούν στο στρατό και στα σώματα ασφαλείας, πώς σας φαίνεται, ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί σε επικοινωνείτε με τους πολίτες, τους ψηφοφόρους, αλλά είστε και από μια περιοχή όπου καθημερινά παίζεται η εικόνα της χώρας. Κοιτάξτε, εγώ έχω έναν σεβασμό για όλες αυτές τις κοινωνικές και εργασιακές ομάδες που ασχολούνται και με την εθνική ασφάλεια και με τη δημόσια τάξη. Αλλά πιστεύω ότι όλες οι αποφάσεις που προγραμματίζονται και παίρνονται δεν είναι φυσιολογικές αποφάσεις. Βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση, θα τολμούσα να πω, σε μια εμπόλεμη κατάσταση, διότι οι πόλεμοι σήμερα έχουν οικονομικό χαρακτήρα. Για να βγει η Ελλάδα από αυτό το αδιέξοδο, θα πρέπει ο καθένας μας να επομιστεί το κομμάτι εκείνο του κόστους που τον αντιστοιχεί. Και αυτή η κατανομή θα πρέπει να γίνει με τον πιο δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει να πάρουμε όλοι δυνάμεις από μέσα μας και να προσπαθήσουμε να πολεμήσουμε για να συμβάλλουμε. Τώρα, από εκεί και μετά, θα μου επιτρέψετε να είμαι περισσότερο σκληρός σε Έλληνες που ωφελήθηκαν από το κράτος, κυρίως στον χώρο της αγοράς, και δεν ανταπέδωσαν αυτή την ωφέλεια στην κοινωνία ή στην εθνική οικονομία. Εκεί οφείλουμε να είμαστε αμήλικτοι. Από την άλλη, στους υπόλοιπους πρέπει να δείξουμε την κατανόησή μας με κάποιο τρόπο και να τους επιτρέψουμε να ζήσουν. Να ζήσουν και να δουλέψουν ευπρεπώς προς όφελος της χώρας. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Σαμαρά κάνει μια τιτάνια προσπάθεια και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στο μένα εσωτερικό, για να κατανείμει το βάρος, το κόστος αυτού του επώδυνου αγώνα με τον πιο δίκαιο τρόπο, στο δε εξωτερικό, για να επιτύχει μια ελπίδα ανάκαμψης, η οποία, κατά τη γνώμη μου, θα ξαναφέρει την Ελλάδα στη θέση που της αξίζει. Κύριε Υπουργέ, αυτό πρέπει όλοι να το βλέπουν και όλοι να το ξέρουν. Κυνηγήστε τη φοροδιαφυγή. Μην ακούμε μόνο διαρροές. Όχι, τι να τους κάνω εγώ τους 500 επώνυμους ή 1500 Έλληνες που τα εξαφάνισαν τα χρήματά τους, που δεν ξέρω και πώς τα βγάλαν στο εξωτερικό, όταν δεν ξέρω ποιοι είναι. Και δεν με ενδιαφέρει, αν θέλετε, ποιοι είναι, αρκεί να πάρω τα λεφτά πίσω. Πάντα για τα παράνομα μιλάμε. Μιλούμε για τα παράνομα. Να μην μάθω τα ονόματα. Να μάθω όμως ότι. Ό,τι ήταν παράνομο σε χρήμα και το πέρασαν στο εξωτερικό, το έφεραν πίσω και η δικαιοσύνη είδε και την περίπτωσή τους καθαρά, ξεκάθαρα και αποδόθηκε ό,τι έπρεπε να αποδοθεί. Αυτά θέλει να ακούει ο πολίτης. Αντιλαμβάνεστε. Από την κυβέρνηση με πάρα πολύ κόπο και με μεγάλη οδύνη μια σύγχρονη πολιτεία. Μια σύγχρονη πολιτεία που πρέπει να αφήσει πίσω τα λάθη και τις παραλήψεις. Μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αλλά την κάνουμε σε κάθε βουλευτή, υπουργό, πολιτικό. Έχουμε στην κουβέντα μας ρωτούν, το θέλουν οι φίλοι ακροατές, επιμένουν. Με τακλητούς συνεργάτες, υπαλλήλους του δημοσίου, είναι συγγενείς σας? Εγώ δεν έχω κανένα συγγενή συνειδητά από την πρώτη ώρα που πολιτεύτηκα. Κανενός βαθμού. Τα κριτήρια με τα οποία επέλεξα πάντοτε τους συνεργάτες μου και ως βουλευτής και ως υπουργός ήταν καθαρά αξιοκρατικά για να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της προσπάθειας που αναλαμβάνω έναντι του Πρωθυπουργού και έναντι του κόσμου ο οποίος μας ψήφισε. Και νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να είναι και ο κανόνας, χωρίς βέβαια να είμαστε ακραίοι και ρατσιστές, διότι τι σημαίνει αν κάποιος αξίζει
και μπορεί να προσφέρει επειδή τυχαίνει να είναι συγγενής κάποιου, ναι, δεν πρέπει να αξιοποιείται, ναι. Και αυτό δεν είναι σωστό. Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει ορθολογισμός. Ούτε ευνοιοκρατία, ούτε ρωσφοντολογική προσέγγιση από τη μια, αλλά η αξιοκρατία δεν πρέπει να κολλάει και σε ρατσιστικές προσεγγίσεις. Ωραία. Και μια στο έφερε και κουβέντα, γιατί έχουμε και σχετικό μήνυμα. Στο κινητό σας, ποιο έχετε πιο πάνω, ποιο όνομα, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη ή του Μανώλη Κεφαλογιάννη? Με ποιο μιλάτε πιο συχνά? Θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι δύο είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι με σημαντική διαδρομή και στο κοινοβούλιο και στην κοινωνία. Και πιστεύω ότι όποιον ρόλο και αν τους τάξει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας θα είναι χρήσιμη στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Κύριε Υπουργέ, την καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.